Πάμε τώρα, επιστρέφοντας σε όλη αυτή την τρέλα με τις εκταφές, τους αρνητές, τις αμφισβητήσεις. Θυμίζω τον 60χρονο στη Δράμα που ακούσατε νωρίτερα να έχει χάσει τη ζωή του, ασθενής από κορονοϊό, επειδή δεν έπαιρνε τα αντιβιωτικά του. Και ακούσατε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι ζητούν εκταφή ανθρώπων που έχουν χαθεί από κορονοϊό, γιατί θεωρούν ότι οι γιατροί τους κοροϊδεύουν. Θα δείτε ότι εκτός από αυτή την περίπτωση υπάρχουν και πολλές άλλες όπου μόλις πεθαίνει ένας ασθενής από παθολογικά αίτια ζητείται να γίνει νεκροτομή. Ενώ αυτό δεν συνηθίζεται. Και θα ακούσετε και διάφορους θρύλους. Γιατί σου λέει, να δεν πέθανε από κορονοϊό, πέθανε από καρδιά ο άνθρωπός μας. Να πω μια λεπτομέρεια. Ο κορονοϊός δεν είναι αιτία θανάτου. Είναι μικρόβιο. Ένα μικρόβιο όταν μπαίνει στον οργανισμό μας, κάπου χτυπάει. Η αιτία θανάτου μπορεί να είναι άλλο πράγμα. Αιτία θανάτου κορονοϊός δεν υπάρχει. Τι προκαλεί ο κορονοϊός για να είναι η αιτία θανάτου, είναι αυτό που συζητούμε. Πάμε να δούμε λοιπόν τι πραγματικά συμβαίνει με τους θανάτους από κορονοϊό το τελευταίο διάστημα. Που η χώρα μας μετρά περισσότερους από 14.500 νεκρούς, κάποιοι επιμένουν να αμφισβητούν τη φωνικότητα του κορονοϊού και ζητούν νεκροτομή για τους ανθρώπους που έχασαν. Ο φτάσουμε μέχρι το τέλος, όχι τίποτα άλλο, για να δικαιωθεί η ψυχή του άνθρωπου που δεν είχε κανένα νόσημα. Ο 70χρονος σύζυγός της δηλώθηκε ως θύμα κορονοϊού. Η ίδια το διαψεύδει, ζητώντας από τον εισαγγελέα να διατάξει νεκροτομή. Μας ταλαιπωρήσαν τόσο πολύ. Πάρα πολύ. Το σύζυγό μου τον κρατήσαν 6 μέρες στο ψυγείο και την 6η μέρα μας δώσαν άδεια ο εισαγγελέας και κάναμε νεκροψία, νεκροτομή. Νοσηλεύτηκαν με κορονοϊό ταυτόχρονα σε διαφορετικά νοσοκομεία. Εκείνο στο Ρίο, εκείνη στον Άγιο Ανδρέα. Πάλεψαν 10 μέρες με τον ιό, ωστόσο ο σύζυγός της δεν τα κατάφερε. Υπεύθυνοι της ΜΕΘ της είπαν ότι εμάς εδώ ο πατέρας σας ήρθε κλινικά νεκρός. Και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ήρθε τελειωμένος. Τελικά ο άντρας μου μετά από 4 μέρες πέθανε. Η σύζυγος, μιλώντας αποκλειστικά στο Live News, υποστηρίζει πως ο 70χρονος δεν κατέληξε από εμβολικές του κορονοϊού, αλλά από αφυδάτωση. Επειδή και εγώ νοσηλεύτηκα σε άλλο νοσοκομείο, εγώ είχα πολύ καλή περίθαλψη. Μου φωνάζανε κάθε μέρα να πίνω τουλάχιστον 3 μπουκάλια νερό. Ενώ στο σύζυγο που ρωτούσαν τα παιδιά μου, εδώ στον πατέρα μου γιατί δεν δίνετε νερό όπως μας λέτε. Γιατί εμείς τους COVID λέει εδώ στο νοσοκομείο τους κρατάμε στεγνούς. Είχε πάθει νεφρική ανεπάρκεια, νέκρωση εγκεφάλου. Με λίγα λόγια είχε πεθάνει από αφυδάτωση. Και οι περιπτώσεις των συγγενών που αμφισβητούν το ιατρικό πόρισμα και καταθέτουν αίτημα για νεκροτομή, όλο ένα και πληθαίνουν. Ήξερα ότι είχε νοσήσει από COVID, έτσι λέγανε τουλάχιστον. Τώρα, το κατά πόσο ισχύει αυτό, δεν μπορούμε να το ξέρουμε γιατί μπορούσαμε να πάμε στα νοσοκομεία. Την ίδια ώρα, προβληματισμό προκαλεί το πώς και το γιατί έγιναν δεκτές από τον εισαγγελέα τουλάχιστον 3 εκταφές νεκρών. Γιατί οι συγγενείς δεν πίστευαν ότι κατέληξαν από κορονοϊό. Μέχρι στιγμής, με τα νεκροτομικά ευρήματα, μάλλον έχουμε επιπλοκή της διασωλήνωσης. Και περιμένουμε να ολοκληρωθεί και όλη η διερεύνηση για να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Οι ιατροδικαστές από την πλευρά τους βλέπουν οργανωμένη φάμπρικα πίσω από τις αιτήσεις εκταφών, με ορισμένους να δέχονται στα γραφεία τους 2 με 3 κλήσεις την εβδομάδα. Ο αρμοδιότερος να μας τα πει είναι ο κύριος Λέων. Νομίζω δεν χρειάζεται συστάσεις, τον γνωρίζουμε όλοι και τον ευχαριστώ πολύ που και σήμερα μας βοηθάει για να αποτυπώσουμε την πραγματικότητα ως έχει. Κύριε Λέοντα, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Βαγγελάτα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Αρχίζουν να γίνονται πολλές αυτές οι αιτήσεις για νεκροτομές ή και για εκταφές, κύριε Λέοντα. Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι σίγουρα ο ρυθμός που έχουμε τόσο σε τηλεφωνήματα όσο και σε πραγματοποιήσεις ουσιαστικά νεκροτομών είναι αρκετά μεγαλύτερος από ό,τι ο συνηθισμένος και μάλιστα εδώ το σημαντικό είναι ότι η αύξηση αυτή είναι κυρίως από ανθρώπους που ουσιαστικά δεν πιστεύουν στον κορονοϊό, δεν πιστεύουν αν θέλετε στα επιστημονικά δεδομένα, αμφισβητούν τελικά την αιτία θανάτου αυτή ως της ασθένειας ενώ
και ουσιαστικά θέλουν από την επιστήμη πάλι, και εδώ είναι το εξήμερο, γιατί η ιατροδικαστική είναι μια επιστήμη και μάλιστα μια ειδικότητα της ιατρικής, να δώσει μια διαφορετική απάντηση σύμφωνα με το δικό του σκεπτικό. Αυτό που λέτε είναι πολύ ωραία δοσμένο, γιατί είναι πάλι στρέφεσαι στην επιστήμη. Και επειδή σε εσάς θα στραφούν τον επιστήμονα, να ρωτήσω για να το ξεκαθαρίσουμε. Λέει κάποιος, μου είπαν ότι ο πατέρας μου πέθανε από κορονοϊό. Και τελικά δεν πέθανε από κορονοϊό, πέθανε από καρδιά. Εξηγήστε μας, μπορεί να πεθάνει κανείς από κορονοϊό? Δηλαδή, μπορεί να γράψετε εσείς σε χαρτί η αιτία θανάτου κορονοϊός? Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση, γιατί είναι, ξέρετε, πραγματικά εκεί το κομβικό σημείο που δυστυχώς πάρα πολλοί κόσμος, πιθανά όχι μόνο αυτοί που ονομάζουμε αρνητές, αλλά γενικότερα δεν το έχει αντιληφθεί. Εδώ ο κορονοϊός, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι είναι ένας ιός, που ουσιαστικά είναι μια ίωση που πλήττει το σώμα μας. Στον καθένα, να το πω απλοϊκά, η ίωση αυτή μπορεί να πλήξει επιλεκτικά κάποια όργανα, δηλαδή σε κάποιους μπορεί να πλήξει την καρδιά, για παράδειγμα να έχουμε μια μυοκαρδίτιδα, σε κάποιους να πλήξει περισσότερο τους πνεύμονες, να έχουμε μια βαριά πνευμονία, σε κάποιους να πλήξει τα αγγεία και να έχουμε θρομβώσεις. Και στις τρεις περιπτώσεις έχουμε διαφορετικούς μηχανισμούς θανάτου τελικά. Όμως η αρχική αιτία θανάτου, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι μία και μόνη η ίωση η οποία είχαμε, και μάλιστα εργαστηριακά διαπιστωμένη από τη στιγμή που είναι και μάλιστα με επίσημα τεστ PCR, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η ίωση ήταν η συγκεκριμένη από SARS-CoV-2, δηλαδή COVID-19. Και τόσο σταράτα για να γίνει σαφές σε όλους. Επειδή λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι που πάντα όταν χάνεις το δικό σου λες, βρε παιδί μου, μήπως κάτι μπορούσα να κάνω παραπάνω, κάτι πήγε στραβά. Επειδή λοιπόν υπάρχουν κάποιοι που πέφτουν από δίπλα και όταν είσαι και επιρρεπής, πολλές φορές καταπίνεις αμάς τα πιο εύκολα χαζά πράγματα. Θα σας το πω διαφορετικά. Ξεχάστε τον κορονοϊό. Πάμε στη γρήπη. Από τη γρήπη πεθαίνουν περίπου 200 άνθρωποι το χρόνο, υπό κανονικές συνθήκες στη χώρα. Δεν είναι η γρήπη αιτία θανάτου. Δεν πεθαίνεις από γρήπη. Από την επιπλοκή που σου προκαλεί η γρήπη. Η γρήπη είναι το μικρόβιο που σε πλήττει. Το ίδιο είναι και ο κορονοϊός. Όταν λοιπόν κάποιος περιφέρει τώρα, γιατί υπάρχουν τέτοιοι, που σου λέει, μου είπανε ότι πέθανε ο άνθρωπός μου από κορονοϊό και δεν πέθανε από κορονοϊό, να από τι πέθανε. Πέθανε από καρδιά. Μα ο κορονοϊός προκάλεσε το έμφραγμα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν θα δείτε ποτέ γραμμένο αιτία θανάτου COVID. Ούτε γρήπη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το λένε αυτοί που ξέρουν. Έτσι. Αυτοί που θα γράψουν το χαρτί όταν κάνετε και εκταφή και νεκροτομή. Κύριε Λέοντα, και για να είμαστε, αν μου επιτρέπετε, για να είμαστε ακόμη πιο πλήρεις, επειδή ένα πιστοποιητικό θανάτου έχει αρχική, ενδιάμεση και τελική αιτία, η τελική αιτία μπορεί πράγματι να είναι διαφορετική σε κάθε θύμα της COVID-19, όμως η αρχική αιτία σε όλους τους ανθρώπους αυτούς που περιγράψαμε πριν, προφανώς είναι η COVID-19, από... η οποία εκδηλώθηκε διαφορετικά, χτύπησε διαφορετικά. Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί είχε τελική αιτία διαφορετική. Εκεί παίζει το άλλο, σου λέει, είχε COVID, αλλά δεν πέθανε από COVID. Να, το λέει, πέθανε από την καρδιά του. Ενώ είχε COVID, έγινε καλά και πέθανε από την καρδιά. Να που μας κοροϊδεύουν, να που έχουμε καταπιεί τα τσιπάκια. Λοιπόν, κύριε Λέοντα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.